Πρωινό Φαρσάρι. Λέγεται. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει. Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι, πείτε μου. Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία και τον αριθμό σας. Ναι, γιατί Σοφία. Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας, συγγνώμη. Παπαδοπούλου, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το ναι, πρωί κάτι, και με... Να σας πω κάτι καλό για τις πολυτέκνες, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει. Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά. 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα. Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου. Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσω με το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας. Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό. Εννοείται. Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν. Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι, καταλαβαίνετε κιόλα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω. Από την ΑΣΠΕΙΣΕ. Ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ 122 κάθετο. 7, και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας νεκρώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία αλφα κεφαλαίο β' μικρό. Αλφα τεύχος. Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος 12 επί 12 δεκατού. Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος. 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη είναι αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί? Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη. Για σκεφτείτε το, γιατί είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18. Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο. Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200 μόνο ευρώ. Για τη μητέρα. Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια. Ναι. Γι' αυτό σας πει. Τα χρόνια υπηρεσία, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε? Δεν, ναι, φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant. Ναι, γιατί το μόνο μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα? Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι. Κύριε Τζούφρι, θα μιλήσετε μαζί, μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει, περιμένω μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου. Ναι. Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 κάθετος Α, Β' μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά. Ναι, αν μπορεί ο πατέρας να γίνει. Μόνο για τη μητέρα ή και για τον πατέρα. Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι εννοείτε? Να γεννήσω εγώ, αλλά το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρας. Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα. Ναι. Κυρία Πρεσβυτέρα. Συγγνώμη, κυρία, είναι σοβαρή. Αν μπορεί να το πάρει ο
πατέρας. Συγγνώμη, τη δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στον πατέρα. Ναι. Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό. Είναι υποχρέωμενο να σα ρωτήσω, κύριε Πρεσβευτή. Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα. Ναι, ναι. Τουλάχιστον. Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία. Ακούτε. Είναι μόνο για τη μητέρα. Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννά. Καταλάβατε. Ναι. Τι να κάνω. Να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει. Ναι. Πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέρα. Δεν ψηφίζω και Τσίπρα. 122α πει στην κυρία. 120, ΦΕΚ 122 κάθετο Α. Παύλα Α. 122 παύλα Α. Παύλα Α και μετά. Αστερίσκο. Αστερίσκο. Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν. Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι. Εσείς, συγγνώμη κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε, αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε. Δεν το ξέρω, θα το συνεχίσω με το σύζυγο. Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά να τύχει και αν τύχει, μήπως μέσα στο 19. Κυρία, ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση. Προσάυξηση, για ποιο λόγο? Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε, κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία? Έχω 4 κόρες και 2 γιους. 4 κόρες, 2 γιους. Δεν βγαίνει. Δικαιούνται παραπάνω ποσό. Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά. Είναι 4. Α, λόγω, ναι. Λόγω του ότι είναι θηλυκά. Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω. 4 κορίτσια και 2 αγόρια. 4 κορίτσια και 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό. Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή... Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται τώρα, είναι... Συγγνώμη, αν κάνει και, και πέμπτο κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε. Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, το δικαιούται. Με το πέμπτο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος. Τα και... δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε? Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι? Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Ένα και ένα. Τελευταίο. Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50%. Το τελευταίο 50%. Κορίτσι. Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι ένα... Αν κάνει και άλλο ένα 75 συνολικιστής. Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά. Βέβαια. Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω. Κάνετε στο ποσό το τελικό. 1,75, θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200... Α, 2.100 ευρώ. Για κορίτσι. Αν γίνει, το τελευταίο αν είναι κορίτσι, είναι ναι. Είναι καλό ποσοστό. 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία. Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1,15. Στο 75%. Όχι, γιατί είναι 4 και 2, θα πάει 4 και 3, επομένως δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15, συγγνώμη. Δεν έχει καλή απόδοση. Επί 1200, αγόρι. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία, 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν, κάνετε, αν αποκτήσετε πέμπτο, αυτό... Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή. Το χ πόσο δίνει? Το χ, αν είναι χ. Το χ αν είναι σαν και εμένα. Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια. Διαφορετικό. Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες. 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε πέμπτο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι και θέμα τύχης. Είμαι 2%, ναι, τώρα τι να λέμε. Λίγο. Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο αν αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το ΦΕΚ να το δείτε κι εσείς. Ωραία, τελικά. Ας το παλέψουμε λίγο. Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, ας το παλέψετε λίγο. Ας το παλέψουμε λίγο για κορίτσι. Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσετε τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός. Ναι. Δίδυμα έχει καθόλου? Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο? Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα? Όχι, κανένα. Όχι. Άχου κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση. Τι δίνει το... 5,23. Το τρίδημο. Βεβαίως. Παίζουμε υπόδρομο. Τι τρίδημο, λαϊκό είναι. Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το ΦΕΚ. Λέω, έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδημα, έχει τρίδημα. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα. Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα. Έχει ένα χωράφι.
Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά. Κυρία Σοφία. Αντώθησε λίγο το σύζυγο. Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ. Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα. Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε. Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας. Καλημέρα. Εγώ είμαι η προϊσταμένη πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα? Τι εννοείτε? Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5,23. Τι είναι λαϊκό, όχι, δεν είναι τέτοια απόδοση. Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι. 5,23. Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας. Τέλος πάντων. 6,276 ευρώ. Πόσο? 6,276 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα? Ναι, βέβαια. Μου φαίνεται η γη θα τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων. Τι είπατε, τι εννοείτε? αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και... Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όμως τα επιδόματα... τα επιδόματα, κοίτα, τα έχει πάρει και ο κύριος Ανδρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Ανδρέας με τα τέσσερα... παιδιά. Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ. Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει. 6.276 ευρώ. 6.276 ευρώ. Ποιο πράγμα? Το ποσό θα φτάσει. Και εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα? Ω, βαλάντης. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, μην κλείσετε. Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά. Ότι... Είπε, θα πάρεις λεφτά. Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου. Και σας κάναμε φάρσα. Και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές και όλα καλά. Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάση. 10 λεπτά πριν. Είχε καλή απόδοση. Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Έλα μωρέ να της πούμε τις γυναίκες του. Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει. Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα. Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε. Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά. Άγγελε, πάρε εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.